Γνωρίζω και τις δύο γλώσσες, και τα ρώσικα και τα ουκρανικά. Αν και τα ρώσικα τα μιλάω λίγο καλύτερα, τα ουκρανικά τα καταλαβαίνω. Δυσκολεύομαι να μιλήσω. Βέβαια, άμα χρειαστεί, θα τα ξαναθυμηθώ. Ναι, έχω εκεί συγγενείς και φίλους εκεί. Εντάξει, γενικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ περίεργη, αν και στη πόλη που μένω, που έμενα, που μένουν οι γιαγιάδες μου και οι φίλοι μου, είναι σχετικά ήσυχα σε σχέση με άλλες περιοχές. Αν και την πρώτη μέρα ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, επειδή βομβαρδίσανε το αεροδρόμιο και μια στρατιωτική αποθήκη που είναι γενικότερα σχετικά κοντά στο σπίτι εκεί πέρα που μένω. Εντάξει, προς το παρόν πάντως είναι πιο ok τα πράγματα. Εντάξει, αν εξαιρέσεις ότι καλούν όλα τα αγόρια και όλους αυτούς οι οποίοι είναι μέχρι 60 χρονών για να πολεμήσουν. Όταν είσαι 60 χρονών πραγματικά, δεν ξέρω, η άποψή μου είναι ότι δεν θα έπρεπε να σε στέλνουν στο πόλεμο να πολεμήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο αντοχές μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία για κάτι τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τουλάχιστον να ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε προς καλύτερο και ότι πολύ σύντομα θα τελειώσει όλο αυτό.